Να καλησπερίσουμε τώρα στη συζήτησή μας και τον κύριο Δημήτρη Βιτάλη, υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, στο νότιο τομέα της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς να κάνετε ένα σχόλιο έτσι λίγο για αυτό που λέγαμε για τον νόμο Παρασκευόπουλου, για τα σοφρονιστικά καταστήματα, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό και στις φυλακές, αν την ασφάλεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα... ως προς αυτό θέλει να επισημάνει κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, εμάς οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος σε σχέση με τα ζητήματα του σοφρονισμού, όχι μόνο των φυλακών, ολόκληρου του συστήματος, τέλος πάντων, διαχείριση αυτού του ζητήματος, είναι πάγια και ξεκάθαρη. Από τη μία, πρέπει άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό να αξιοποιηθούν κονδύλια ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση οποιοδήποτε βρίσκεται μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Πρέπει όλοι οι κρατούμενοι να αντιμετωπίζονται το ίδιο, όχι με ειδικές διατάξεις, με βάση δηλαδή το κατηγορητήριο το οποίο για τα οποία έχουν καταδικαστεί, να μην υπάρχουν ειδικές διατάξεις, δηλαδή οτιδήποτε ισχύει για κάθε κατηγορία εγκλήματος κτλ. Να μπορεί να ισχύει για όλους, δηλαδή να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση των διακρίσεων, διαχωρισμών, με βάση ειδικές κατηγορίες, fast track διαδικασίες, καταδίκης, τέλος πάντων εγκλισμού και τα λοιπά στη φυλακή. Πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα έχει τη ρίζα της και στην ιδιωτικοποίηση πολλών δομών και στη λειτουργία με εμπορευματικά κριτήρια δομών των φυλακών, από τη σύτηση, από τα ζητήματα σύτησης, από τα ζητήματα καθαρισμού, τα ζητήματα εστίασης, πολιτικές, τις οποίες και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει ότι θα προωθήσουν και θα συνεχίσουν παραπέρα. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται, ενώ η φρικτή κατάσταση εντοπίζεται κυρίως στις δομές που είναι ξεκάθαρα υπευθύνη του κράτους. Ακριβώς. Δηλαδή, τα νοσοκομεία των φυλακών, τα ψυχιατρία. Ακριβώς. Και είναι κατάσταση που κατά τη γνώμη μας βασίζεται στην υποχρηματοδότηση, η οποία πρέπει να λυθεί άμεσα. Πιο συνολικά, εμείς θέλουμε να πούμε και ότι το ζήτημα της εγκληματικότητας προφανώς δεν ξεκινάει από τη φυλακή. Δηλαδή, χρειάζονται συνολικά μέτρα και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής συνολικά της κοινωνίας, προκειμένου και να μειωθεί η εγκληματικότητα, να μειωθεί η παραβατικότητα, ώστε να μπορέσει να δοθεί λύση εκεί που πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα. Για ένα πιο γενικό σχόλιο, αν θέλετε τη γνώμη μας. Πάντως, για το ζήτημα των φυλακών, η κατάσταση είναι άθλια. Φέρουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα κυβερνήσαν και έχουν φτάσει στην κατάσταση εδώ που είναι σήμερα, και πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα για να προστατευτεί η ζωή και η αξιοπρέπεια οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στις φυλακές. Που είναι υπευθύνη του κράτους. Που είναι υπευθύνη ούτως ή άλλως, έτσι. Είναι υπευθύνη του κράτους. Ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που το κράτος οφείλει να φροντίζει και να ζητείται, έτσι είναι τα πράγματα. Και είναι και άλλες πλευρές. Είναι και οι πλευρές επανένταξης που πλέον έχουν παρατηθεί όλα. Δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα σε αυτές τις δομές που μπορεί να υπήρχε πριν. Τέλος πάντων, είναι δηλαδή ένα κουβάρι το οποίο για να το ξετυλίξει, νομίζω χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή εδώ πέρα και τηλεοπτικός χρόνος. Έχετε δίκιο. Να πάμε λίγο τώρα και στα εκλογικά του Κομμουνιστικού Κόμματος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι συμπιέζεστε κι εσείς λίγο από αυτό το δικομματισμό, τον έντονο που υπάρχει στον δρόμο προς την εθνική κάλπη. Δεν ξέρω τι εκτιμήσεις κάνετε για το πού μπορεί να κινηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, αμέσως μετά, αν δείτε και η πρώτη ανακοίνωση την οποία έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το κάλεσμα δηλαδή προς τον ελληνικό λαό και μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι τα διλήμματα που μπαίνουν με τη μορφή αυτή τη στιγμή του διπολισμού, τα έχουμε ξαναδεί και τα προηγούμενα χρόνια με το ζήτημα δικομματισμού, της κυβερνητικής εναλλαγής κλπ, ότι θα είναι πολύ έντονα και ότι θα καλεστεί ο ελληνικός λαός να απαντήσει σε αυτά. Και εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να σκέφτεται ο ελληνικός λαός την διαφορά αν θα είναι 7, 8, 9, 10 μονάδες. Δεν πρέπει να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος ο οποίος βλέπει ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση σε αυτά τα οποία θα έρθουν. Πρέπει να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί είναι το μόνο κόμμα που λόγω των πολιτικών θέσεων που έχει και που είναι η αφετηρία του, που είναι σε ξεχωριστή και τελείως αντίθετη κατεύθυνση από όλα τα άλλα κόμματα που ορκίζονται, πώς να το πω, υποταγή στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, στις επιταγές της κερδοφορίας των μονοπωλίων, πρέπει να ενισχύσουν το ΚΚΕ, γιατί την άλλη μέρα χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, γιατί θα έρθουν ακόμα πιο δύσκολα παρά τις εξαγγελίες κλπ. Τώρα, το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος, εμείς δεν βάζουμε στόχο, να σας το πω έτσι, με νούμερο. Δεν λειτουργείται έτσι. Ναι. Λέμε όμως ότι όσο πιο υψηλό είναι αυτό το ποσοστό, από καλύτερες θέσεις θα μπορέσει ο λαός να δώσει τη μάχη την επόμενη μέρα. Και ότι θα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, να σας πω, και για έναν κόσμο, το οποίο το εκτιμάμε. Το είδαμε, αν το θέλετε, και στις τρεις κάλπες. Γιατί πολλοί κόσμος ψήφισε το ΚΚΕ, ας πούμε, μόνο σε μία κάλπη. Πήγε πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένα, ειδικά στην αυτοδιοίκηση. Μπορεί να ψήφισε στις δημοτικές. Τέλος πάντων, έχει και ανθρώπους που τοπικές ενώσεις τους ξέρουν, γιατί ασχολούνται πάρα πολύ. Έτσι είναι, αλλά κριτήριο είναι και μια γενική στάση του κόμματος. Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι υποψήφοι του δεν βγήκαν. Σε κάποιες περιπτώσεις, κύριε αγαπητέ μου, η προσωπική σας στάση είναι και η στάση του κόμματος και υπάρχει μια συνέπεια. Υπάρχει δηλαδή παραπάνω κόσμος από το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που για κάποιο λόγο μπορεί να μην ψήφισε σε όλες τις κάλπες, αλλά καλό είδε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και εμείς σε αυτόν τον κόσμο του λέμε ότι πρέπει τώρα να μην λυγίσει σε αυτά τα διλήμματα τα οποία βάζει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξει το ΚΚΕ, γιατί την επόμενη μέρα τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ξέρετε τι φαίνεται όμως, ότι από αυτό που υπήρχαν το πρώτη φορά αριστερά, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η διακυβέρνηση που είδαμε όλοι όπως ήταν. Και τώρα ο κόσμος στρέφεται και πάλι σε ένα δεξιό κόμμα. Δεν πηγαίνει δηλαδή σε αριστερά κόμματα, γιατί υπάρχουν εκεί υπέριξ του ΣΥΡΙΖΑ διάφορα κόμματα. Γυρνάει πίσω, είναι μια στροφή αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρότι είστε κομμουνιστές, δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο. Λογικό, εντάξει. Η πρώτη κουβέντα που είπαμε μετά τον τέλος των προηγούμενων εκλογών είναι ότι η βασική ζημιά την οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ξέπλυνε τις πολιτικές. Τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ έτσι όπως το λέω, αλλά σκεφτείτε το. Δεν είναι καθόλου βαρύ. Η Αλέκα Παπαρήγα έχει χρησιμοποιήσει την πιο βαριά λέξη του βουλή όταν χρησιμοποίησε τη λέξη εξαχρίωση. Εντάξει. Που είναι μια πολύ βαριά λέξη πολιτική. Κατά τη γνώμη μας όμως είναι και πολιτική λέξη αυτό που λέμε. Ξέπλυνε τις πολιτικές που ακολούθησαν Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ πιο πριν. Κυβερνήσεις που είχαν μέσα και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και Λαός, πολιτικές για τις οποίες ένας κόσμος ίσως και πιο άπειρα, πιο ανώριμα, στάθηκε εναντίον. Στήριξε τις ελπίδες στο ΣΥΡΙΖΑ και νιώθει ότι προδόθηκε. Αλλά δεν είναι μοναδικό παράδειγμα η Ελλάδα. Πόσες φορές και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτούς πανηγύρισε για τον Μακρόν, για τον Ολλάντ, πανηγύρισε για τον Ρέντζι, ότι κάτι διαφορετικό έρχεται. Παρ' όλα αυτά, τίποτα διαφορετικό δεν ήρθε. Και αυτοί είναι που έστησαν τον δρόμο στους Ορμπάν και στη Λεπέν, τέλος πάντων, και σε λοιπές τέτοιες περιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, κατά τη γνώμη μας, αυτός ο κόσμος δεν πρέπει να υποκύψει και να γυρίσει στα ίδια. Πρέπει να επιλέξει το πραγματικά διαφορετικό, το πραγματικά ριζοσπαστικό, να επιλέξει το Κομμουνιστικό Κόμμα ακόμα. Και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, ακόμα και αν δεν συμφωνείς όλα μαζί του. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει η πλειοψηφία του κόσμου δεν συμφωνείς όλα μαζί μας. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά να κρατήσει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, ό,τι του είπε, αυτή τη στάση κράτησε πάντα. Ότι την ψήφο την επόμενη μέρα την κατέθεσε στον αγώνα για τα δικαιώματα, για να ανακτηθούν τα χαμένα. Και ότι η τίμια και ξεκάθαρη στάση του θα είναι τέτοια σε οποιασδήποτε συνθήκες. Γιατί, αν το θέλετε και εκλογικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχασε. Λέγοντας την αλήθεια και πηγαίνοντας κόντρα στο ρευμάνι του 2012. Έχασε μέσα στην κρίση, γιατί δεν είπε καθόλου. Δεν έκανε κανένα λαϊκισμό. Έχασε εκλογικά. Και θεωρώ ότι αυτό σας αναγνωρίζεται. Πιστεύουμε ότι πολιτικά. Γιατί κάποτε θα γίνει αποτίμηση. Η φερεγγιότητά του πρέπει να αναγνωριστεί και σε αυτές τις κάλπες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βιτάλη, που ήσασταν. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να είστε καλά.